δημοσιογράφος από όλη την Ελλάδα παρουσίασε στο θέατρο Κάστρο το παράτιμο του Λυκείου Ελληνίδων Άρτας. Στόχος της εκδήλωσης η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του παραρτήματος Λυκείου Ελληνίδων στην Άρτα. Ο πρόεδρος Φωτεινή Δεβέκου ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν και κυρίως τους Αρτινούς που και φέτος ανταποκρίθηκαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση. Άρτια χορευτικά σύνολα με βήματα στα χνάρια της παράδοσης και του πολιτισμού. Χορεύοντας και τραγουδώντας στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων για τα 136 χρόνια απελευθέρωσης της Άρτας από τον τουρκικό ζυγό. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, φίλες και φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στη μεγάλη μας γιορτή. Το Λύκειο των Ελληνίδων, 36 χρόνια με την παρουσία του στο πολιτιστικά δρόμενα της Άρτας, πιστεύω ότι έχει κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Αυτή τη στιγμή αγκαλιάζει 200 περίπου παιδιά, χορευτές και χορεύτριες όλων των ηλικιών, μεταφέροντας σε αυτούς την αγάπη, το μεράκι και το σεβασμό για τη μεγάλη μας πολιτιστική κληρονομιά. Η ηλικιακή οικογένεια, αποτελούμενη από 50 και πλέον παραρτήματα, είναι σκορπισμένη στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και σε πολλές το εξωτερικό.
κρατάει σφιχτά το νήμα της παράδοσης, προσπαθεί και αγωνίζεται να μεταγγίσει στα νέα μας παιδιά τις εμπειρίες και τις γνώσεις του χθες. Να γαλουχίσει τα παιδιά με παραδοσιακά ακούσματα. Απόψε λοιπόν οι χορευτές μας, μικροί και μεγάλοι, αυτά τα υπέροχα νιάτα, χορεύοντας και τραγουδώντας, θα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν καθένα με τον δικό του τρόπο, γιατί ο χορός είναι ψυχική ανάταση, είναι έκφραση. Θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα να δείξουν επί ένα χρόνο, μην ξεχνάμε το μεγάλο μας εφέρι, γράφει, σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνουμε ένα κομμάτι από το μέλλον. Ας κρατήσουμε άσπρες λοιπόν, τρόπο της παράδοσης.